και οι 7 προτινόμενοι από το Υπουργείο Υγείας, διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, και με τις τοποθετήσεις τους, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αυτό που σκιαγράφησαν, αν θέλετε, κωδικοποιημένα κάποιοι από αυτούς ή περισσότεροι, αν θέλετε, είναι ότι θα εφαρμόσουν, θα συνεχίσουν, θα εφαρμόσουν, αν θέλετε, αναλαμβάνοντας μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Και εκεί εστιάζεται η δική μας, αν θέλετε, τοποθέτηση, ότι και οι ίδιοι ως διοικητές υγειονομικών περιφερειών, κατ' επέκταση αύριο μεθαύριο οι διοικητές των νοσοκομείων, θα ακολουθήσουν, θα υλοποιήσουν την κεντρική πολιτική κατεύθυνση, την κεντρική πολιτική, κυβερνητική πολιτική, που απαρέγκλητα θα πρέπει να υλοποιηθεί. Μια πολιτική αντιλαϊκή και στον χώρο της υγείας, η οποία υποτάσσεται στην ανταγωνιστικότητα και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης και στην υγεία. Βεβαίως στα πλαίσια μιας ανάπτυξης, της ανάπτυξης που έχει ως ατμομηχανή τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και λίγο πολύ από μία-δύο τοποθετήσεις διαφάνηκε η πρόθεση αυτή από τους υγειονομικούς, από τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, αλλά και βεβαίως από την κεντρική πολιτική, αν θέλετε, που θα ακολουθήσει και ακολουθεί και η παρούσα κυβέρνηση. Αντίστοιχη αυτή η πολιτική ακολουθήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια και στον χώρο της υγείας από όλες τις κυβερνήσεις που στήριζαν και στηρίζουν, όπως και η σημερινή, ανεξάρτητα από τις όποιες επιμέρους διαφοροποίησεις τους. Στην ουσία συμφωνούν στρατηγικά και η κυβέρνηση παρούσα και τα άλλα κόμματα, συμφωνούν στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δραστική μείωση του μη μισθολογικού κόστους, που σημαίνει τι? Υποχρηματοδότηση από το κράτος για τη λειτουργία των νοσοκομείων, υποστελέχωση ή τέλος πάντων ανακύκλωση εργαζομένων όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών, εξοπλισμό ή, αν θέλετε, ελλείψεις σε εξοπλισμό των δημόσιων μονάδων υγείας και ταυτόχρονα δραστικό περιορισμό των παροχών, των δωρεάν, αν θέλετε, παροχών στους ασθενείς από τις δημόσιες μονάδες υγείας και όχι μόνο, από τον ΕΟΠΗ κτλ. Και δεύτερον, λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, αυτών που θα αναλάβουν να διοικήσουν οι προτινόμενοι, με ίδια έσοδα, δηλαδή με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ως επιχειρήσεις. Η συνέχιση της ανατροπής ή των ανατροπών, αν θέλετε, των εργασιακών σχέσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως και για τους ίδιους τους εργαζόμενους υγειονομικούς στο σύνολό τους, αλλά και σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από τις κατόνομα δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών στους ασθενείς, στο λαό μας. Και βεβαίως η κατ' επέκταση, αν θέλετε, και τα πλαφόν στις εξετάσεις, τα φάρμακα που επιβάλλονται με κεντρική πολιτική κατεύθυνση. Συνεπώς, η ψήφος που ζητείτε από τα κόμματα ή, αν θέλετε, προκειμένου από εμάς, θα είναι πολιτική και θα πάμε προς το παρόν. Όμως, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, καλά λέμε τα γενικά. Βεβαίως, είναι γνωστές οι τοποθετήσεις, οι πολιτικές των κομμάτων και στα ζητήματα της υγείας και σε όλα τα θέματα. Αλλά επειδή μπήκαν και ορισμένα από τους προτινόμενους, να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Θα κληθούν όλοι τους, και θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα επειδή ενημερωθήκαμε σήμερα γι' αυτό, το οποίο το γνωρίζει ο κύριος Τσιλικάκης, 4η Υγειονομική Περιφέρεια. Τραυματιοφορείς ΑΧΕΠΑ απολύονται, συμβασιούχοι. Ο κύριος Τσιλικάκης είχε βρεθεί μαζί τους ως προτινόμενος, τέλος πάντων ως προαλυφόμενος για την υγειονομική περιφέρεια. Λοιπόν, τι θα γίνει αυτό? Απολύονται. Τι θα γίνει το νοσοκομείο το συγκεκριμένο? Θα μην χωριστούν τα φορείς? Μερίμνησαν, δεν μερίμνησαν? Εμείς λέμε ότι θα πρέπει τουλάχιστον να παραταθεί, να ανανεωθεί η σύμβασή τους, να μην απολυθούν. Αν μπορεί, να απαντηθεί μετά. Και το δεύτερο, κοιτάξτε, με αφορμή αυτό το συγκεκριμένο γεγονός, άπτεται όλων των υποψήφιο ή των προτινόμενων, αλλά και είναι ένα γενικό ζήτημα το οποίο το επόμενο διάστημα και ως το χειμώνα θα το συναντούμε ανά υγειονομική περιφέρεια, ανά νοσοκομείο και με μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων που λήγουν οι συμβάσεις τους, επικουρικό εννοώ, προσωπικό
και παντός είδους άλλες συμβάσεις. Με αποτέλεσμα βεβαίως να προσθέτεται νέα προβλήματα δυσλειτουργίας στην ουσία στα νοσοκομεία. Το δεύτερο ερώτημα που ήθελα να κάνω είναι στον κύριο Στάθη. Θεωρούμε, κύριε Στάθη, σημαντικό γεγονός αυτό που είχαμε τελευταία. Με αφορμή δηλαδή την παρέμβαση της αστυνομίας σε ώρα εφημερίας στην ψυχιατρική κλινική και μάλιστα απέναντι σε ένα επιστήμονα που εφημέρευε, ο οποίος ζήτησε από τη φρουρά κρατούμενου να απομακρύνει τον οπλισμό, διότι μιλάμε για ψυχιατρική κλινική με ψυχιατρικούς ασθενείς, που συνέβη κιόλας στην πραγματικότητα, στον Ευαγγελισμό, τραγικό συμβάν, δηλαδή αφαίρεσαν το όπλο και πυροβόλησε ψυχιατρικός ασθενής άλλους ανθρώπους, με αποτέλεσμα, αντί να μεριμνήσουν τα όργανα, να το πω έτσι, δεν είναι αιχμή για κάποιον αυτή τη στιγμή, το αναφέρω σαν γεγονός. Να κληθούν συνάδελφοι αστυνομικοί, οι οποίοι μάλιστα είχαν και την πρόθεση να συλλάβουν τη γιατρό. Το γνωρίζετε προφανώς το συμβάν, το γεγονός. Έκανα μια πολύ γρήγορη αναφορά. Όμως το ερώτημα δηλαδή προς εσάς είναι ποιο. Θα κληθείτε να το αντιμετωπίσετε. Αν όχι αυτό, κάποια άλλα ζητήματα παρεμφερεί το επόμενο διάστημα. Εμείς θα θέλαμε τη γνώμη, να ακούσουμε τη γνώμη τη δική σας, επ' αυτού, αν θέλετε, του συγκεκριμένου γεγονότος, γιατί ενδεχομένως να χρειαστεί να το χειριστείτε, να το διαχειριστείτε στην εξέλιξή του, αν υπάρχει, αλλά και προφανώς να αντιμετωπίσετε στο μέλλον, ενδεχομένως, το απευχόμαστε, αντίστοιχα περιστατικά. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε τη γνώμη σας, την άποψή σας, αλλά και πώς ενδεχομένως θα λειτουργούσατε ως διοικητής, της είπε, τη συγκεκριμένη εννοώ υγειονομικής περιφέρειας, από τη στιγμή που θα συνέβαινε ένα τέτοιο αντίστοιχο γεγονός.